Αυτό λοιπόν που προτείνω μετά τη σημερινή συγκέντρωση είναι να πούμε τις 13 του Δεκέμβρη τη γιορτή της Αγίας Επανάστασης. Διότι είναι ακριβώς η Επανάσταση όπως μας την εξήγησε με τον τρομερό τη συναισθηματική ορμή ο Φίλτατος Θανάσης και με τον πολύ πιο, πολύ πιο στοχαστικό του λόγο ο Νίκος, αυτή η οποία διατηρεί την ιδέα του κομμουνισμού ακόμα και σήμερα. Και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι βέβαια είμαστε παιδιά της Επανάστασης και του κομμουνισμού, αλλά εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο να επικαιροποιήσω τι σημαίνει η ιδέα του κομμουνισμού σήμερα, ξεκινώντας βέβαια από τους μεγάλους άγιους και μάρτυρες της Επανάστασης και της ιστορίας, για τους στους οποίους αναφέρθηκαν και οι δύο ομιλήσαντες πριν. Στο 2012, λίγο πριν τις εκλογές του 2012, το περιοδικό των πλουσίων Forbes δημοσίευσε ένα άρθρο κάποιου Bill Fraser με τον τίτλο «Δώστε στην Ελλάδα αυτό που της αξίζει, τον κομμουνισμό». Διαβάζω. «Ο κόσμος χρειάζεται ένα σύγχρονο παράδειγμα του κομμουνισμού εν δράση και δεν υπάρχει καλύτερος υποψήφιος από την Ελλάδα. Μετά, πετάξτε τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κόψτε την ροή των τσάμπα ευρώ και καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την καταστροφή του κομμουνισμού για μια γενιά». Τώρα δεν ξέρω που ο κ. Φρέζα βρήκε ότι η Ελλάδα έπαιρνε τσάμπα ευρώ, αλλά ήταν προφανώς μια έκφραση ανησυχίας για την άνοδο της αριστεράς και βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα και πιθανόν η πρώτη εμφάνιση αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως η αριστερή παρένθεση. Εγώ λοιπόν απαντάω στον κύριο Φρέζα χρησιμοποιώντας τον Μάρξ, τον Γκράουτσο Μάρξ. Παραφράζοντας λοιπόν τον Γκράουτσο Μάρξ, του λέω γιατί μας κατηγορείς ότι είμαστε κομμουνιστές, αφού είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε κομμουνιστές. Και βέβαια επίσης προσθέτω, στην Ελλάδα αξίζει ο κομμουνισμός. Όχι βέβαια ο κομμουνισμός του πάλε ποτέ υπαρκτού, ούτε ο κομμουνισμός μιας πεθαμένης δογματικής με άδεια λόγια και γιαχωβάδικη γλωσσολαλιά, αλλά ο κομμουνισμός ως ιδέα και ορίζοντας της αριστεράς του 21ου αιώνα. Γιατί μετά τον Πλάτωνα, αν ασχοληθούμε λίγο με τη φιλοσοφία, κανένας φιλόσοφος δεν μπορεί να μιλήσει για την πολιτική, να μιλήσει φιλοσοφικά για την πολιτική, αν δεν ασχοληθεί, εάν δεν διαλογιστεί και για τον κομμουνισμό. Ετυμολογικά, η λέξη κομμουνισμός προέρχεται από τα λατινικά common και communis, το κοινό και τα κοινά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ζωοπολιτικό, που σημαίνει ζει σε πόλη, ζει από κοινού με άλλους σε κοινότητες, προφανώς το κοινό, τα κοινά και ο κομμουνισμός που βγαίνει από εκεί είναι ακριβώς η ουσία της πολιτικής από την πλευρά της φιλοσοφίας. Το κοινό είναι η οντολογία του κομμουνισμού, τα κοινά η οικονομική του αρχή. Όπως το είπε περίφημα στο 19ο αιώνα η αριστερή παράδοση, από καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ιστορικά βέβαια ο κομμουνισμός υπάρχει ως ιδέα, ως σύνολο ιδεών για τις οποίες τόσο από ωραία μας είπαν και οι δύο προλαλήσαντες, και ως πολιτικό κίνημα. Αλλά ο συνδυασμός των δύο, των ιδεών και των μαζών, υπήρξε. Ο συνδυασμός όμως των ιδεών και του πολιτικού κινήματος ως κράτους ή ως κόμματος ήταν πολύ πιο δύσκολος. Όπως ξέρουμε από την ιστορία μας και τα είπανε πριν οι σύντροφοι, δεν θα πω πολλά, οι δίκες της Μόσχας, η αποκαλύψη του 20ου συνέδριου, τα γκούλακ, τα τάγκ στην Πράγα, η πολιτιστική επανάσταση επισκίασαν τους αγώνες και τις θυσίες των κομμουνιστών και βέβαια και οι προδοσίες στο ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα, τα ξέρουμε αυτά. Ήταν επομένως αναπόφευκτη η διάσπαση και η σύγκρουση μεταξύ των οπαδών της σοβιετικής ηγεσίας και αυτού του τρόπου οργάνωσης κοινωνίας από τη μια πλευρά και από την άλλη όλων αυτών που ονομάστηκαν κατά καιρούς ο δημοκρατικός δρόμος, ο δυτικός μαρξισμός, ο μεταμαρξισμός, η ριζοσπαστική ή η ελευθεριακή αριστερά. Η εμπειρία όμως όλων των παραπάνων, δηλαδή όλων ημών σε αυτή την αίθουσα, είναι κοινή.
η διάλυση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η αποχώρηση από την ιστορία του ανύπαρκτου κομμουνισμού αποτέλεσε μεγάλη πολιτική ήττα και μεγάλη θεωρητική αποτυχία όλων μας. Γιατί τα συντρίμια του τείχους του Βερολίνου χτύπησαν κυρίως τους δημοκράτες κομμουνιστές, αυτούς που πρώτοι κατήγγυλαν την παραμόρφωση της ιδέας από την πολιτική πρακτική. Και μετά το 1989, οι αριστεροί, πολλοί από εμάς, πίστεψαν περισσότερο από τους δεξιούς ότι η ιστορία τέλειωσε, ότι ο καπιταλισμός δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει και ότι επομένως εμείς σαν αριστεροί πρέπει να αφιερωθούμε σε θέματα τοπικά, σε θέματα δικαιωματικά, να ξεχάσουμε όμως ότι μπορεί ποτέ ο καπιταλισμός όπως τον ξέρουμε τώρα να τελειώσει. Και αυτό είναι κατανοητό, διότι στον δρόμο προς το 1989 χάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, χάσαμε την έννοια της ενιαίας εργατικής τάξης, με το ένα κόμμα της, το οποίο την εκπροσωπεί και της διδάσκει πώς να παίξει τον επαναστατικό της ρόλο. Δεύτερο, χάσαμε την ενιαία, τη μία μοναδική θεωρία, η οποία επιστημονικά εξηγεί την κοινωνία και την κοινωνική πρόοδο και επομένως μας δίνει το ρόλο μας μέσα σε αυτό το γίγνεσθε και το κοινωνικό και το ιστορικό. Και τρίτον βέβαια, χάσαμε την εσχατολογική αντίληψη του χρόνου, την πίστη ότι η ιστορία προχωράει, ότι έχει προοδευτική πορεία και ότι επομένως το πέρασμα του από τον καπιταλισμό, το να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία, στον κομμουνισμό, είναι κάτι προδιαγεγραμμένο και εμείς είμαστε εκεί πέρα για να μπορέσουμε απλώς να το βάλουμε στην πράξη ή να το φέρουμε γρηγορότερα. Τα τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα μας υποχρέωσαν να εγκαταλείψουμε επομένως την πίστη ότι η ιστορία προχωράει αδύνατα προς τα μπροστά. Και ενώ εμείς η αριστερά είμαστε πάντα η σκέψη στην πράξη, οι ιδέες στο κίνημα και στις μάζες όπως είπε ο Θανάσης, η θεωρία εγκαταλείφθηκε στα ερείπια του τείχους του Βερολίνου και η αριστερά επικεντρώθηκε σε άλλα. Βλέπουμε πολλά έργα καταστροφής, όλοι έχουμε κατά κάποιο τρόπο συμβιβαστεί με την ιδέα ότι μπορεί όλη η ανθρωπότητα να καταστραφεί. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα να πιστέψουμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει ο καπιταλισμός, ο οποίος δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην καταστροφή της ανθρωπότητας, είτε κλιματικά, είτε άλλα, τα πυρηνικά όπλα κτλ. Σήμερα όμως η αριστερά του 21ου αιώνα μπορεί και πρέπει να αφήσει πίσω αυτή την ενδοσκόπηση και τη μεταμέλεια που ακολούθησαν την πτώση του τείχους. Έτσι, πιστεύω ότι ξαναγυρίζουμε σήμερα στην ιδέα του κομμουνισμού, στην δικιά μας ιδέα, αλλά ως ιδέα, ως έναν ορίζοντα ο οποίος κανονίζει που πηγαίνει η νέα αριστερά. Ο δικός μας κομμουνισμός δηλαδή δεν είναι ένα σύνολο κανόνων, ένας τυφλοσούρτης τον οποίο τον παίρνουμε και τον εφαρμόζουμε στην πολιτική πρακτική. Είναι ένας ορίζοντας και ένα κίνημα, κοινή ύπαρξη και συλλογική επιθυμία, όπως το είπε πριν και ο Θανάσης. Ως ορίζοντας, ο κομμουνισμός είναι μια γραμμή που διαχωρίζει την κοινωνία από εδώ και από εκεί. Ποιος είναι φίλος, ποιος είναι εχθρός, ποια είναι η κατεύθυνση που πηγαίνουμε. Αλλά ως ορίζοντας, όσο τον πλησιάζουμε, τόσο απομακρύνεται. Όχι γιατί είναι μια ιδεαλιστική ουτοπία του μέλλοντος, αλλά γιατί αν λειτουργεί σωστά μέσα μας, παραμένει μεν άπιαστος, αλλά ενσωματώνεται μέσα στην πράξη μας. Τι είναι λοιπόν αυτός ο ορίζοντας, ο κομμουνιστικός ορίζοντας, ο οποίος είτε ενσωματώνεται, είτε πρέπει να ενσωματώνεται στην πράξη μας. Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά του. Πρώτο, νέο πολιτικό υποκείμενο. Δεύτερο, η πολιτική ως σύγκρουση. Τρίτον, οι μεγάλες καθολικές αξίες. Τέταρτον, η στρατηγική των διαδοχικών ρήξεων. Πρώτο, το πολιτικό υποκείμενο. Η νέα αριστερά συντονίζεται με τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική αναπαραγωγή, την μείωση της βιομηχανικής εργατικής τάξης, την παγκοσμιοποίηση και τον αυτοματισμό, το πέρασμα στην μεταφορτική κοινωνία της άειλης εργασίας. Επομένως, εμείς ως αριστερά εκφράζουμε τα νέα κοινωνικά στρώματα του ύστερου καπιταλισμού, τους άνεργους, τους νέους, οι φοιτητές, το πρεκαριάτο, οι κοινωνικά αποκλεισμένες μειοψηφίες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συμπληρώνουν το μεγάλο πλήθος των εργαζόμενων, που είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει το νέο πολιτικό
υποκείμενο. Η σύνδεση των νέων με το συλλογικό και πολιτικό υποκείμενο όμως δεν είναι πια απλά θέμα παιδείας και ιδεολογικής δουλειάς να αποκαλύψουμε την ψευδή συνείδηση που έχει ο κόσμος. Οι ασυνείδητες και φαντασιακές επενδύσεις του κόσμου, η επιθυμία και ο βιοπολιτικός έλεγχος της συμπεριφοράς αποτελούν πια κέρια συστατικά της ψυχικής οικονομίας. Θεωρητικά, επομένως, μαζί με τον μαρξισμό, τον δυτικό μαρξισμό, μια ψυχαναλυτική ανάλυση των υποκειμενικοτήτων αποκτά κεντρική σημασία. Αλλά πιο σημαντικό για μας είναι ότι το μοντέλο του κόμματος που είχαμε και ακόμα έχουμε δυστυχώς δεν δουλεύει πια. Για να μπορέσει το κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, λέγω για το δικό μας κόμμα, να επιζήσει, πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν ενδιαφέρεται κανένας να πάει σε κομματική συγκέντρωση, το λέω και για τον εαυτό μου, να έρθει κάποιος από την Κεντρική Επιτροπή να μας κάνει μια εισήγηση για το τι συζητήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ όλα τα ξέρουμε για ακόμα περισσότερα ήδη και από τα κοινωνικά μέσα και από τον τρόπο που συζητάμε. Χρειαζόμαστε επομένως νέο κόμμα για να μιλήσει στα νέα κοινωνικά υποκείμενα στα οποία αναφέρθηκα πολύ περιληπτικά. Δεύτερον, σύγκρουση. Η πολιτική σύγκρουση. Η κυρίαρχη ιδεολογία προσπαθεί να μας πείσει είτε ότι η σύγκρουση τελείωσε, είτε προσπαθεί με διάφορους τρόπους να την απαγορεύσει και να την αποτρέψει. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε σε αυτήν την μεταδημοκρατική αποπολιτικοποίηση της πολιτικής, η οποία γίνεται συνεχώς και την οποία την βλέπουμε και αυτές τις μέρες στη συζήτηση στον προϋπολογισμό στη Βουλή. Αλλά ποιοι είναι σήμερα οι μεγάλοι ανταγωνισμοί? Ποια είναι η σύγκρουση, οι συγκρούσεις που πρέπει να προωθούμε? Προφανώς η ταξική σύγκρουση παραμένει κεντρική. Αλλά έχει οδηγήσει ο ίσπυρος καπιταλισμός σε καινούργιες αντιπαραθέσεις. Ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, η θάλασσα στην οποία κολυμπάμε ή πλέουμε, η γλώσσα που μιλάμε, η σκέψη, η γνώση, ο πολιτισμός δεν είναι αντικείμενα ιδιοκτησίας. Δεν ανήκουν σε κανένα, αλλά είναι τα απαραίτητα συστατικά της ζωής όλων μας. Αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι νέοι εγκλισμοί της φύσης, του πολιτισμού, ακόμα και της γενετικής μας ουσίας, τα μεταφέρουν στο ιδιωτικό κέρδος. Κάθε τι που ανήκει σε όλους, αλλά μπορεί να πουληθεί, θα πουληθεί, λέει ο νόμος του ύστερου καπιταλισμού. Μετά θα νοικιάζουμε την ουσία μας από τους νέους ιδιοκτήτες της. Επιστρέφοντας λοιπόν στην έννοια των κοινών, και τα κοινά είναι μια τρίτη μορφή ιδιοκτησίας πέρα από το ιδιωτικό και το δημόσιο, το ιδιωτικό και το κρατικό. Τα κοινά είναι κάτι που ανήκουν σε όλους. Ξαναγυρίζουμε σε αυτή την ιδέα. Και μέσα από αυτή την ιδέα, ο κομμουνισμός, η ιδέα του κομμουνισμού αντιστέκεται στις ιδιωτικοποιήσεις και τις περιφράξεις των κοινών. Και εδώ να πω ότι μέσα από αυτές τις συγκρούσεις, τις οποίες εδώ δεν ανέφερα βέβαια πολύ περιληπτικά, θα χαραχτεί και εκείνη η νέα διαχωριστική γραμμή που θα κάνει, να πούμε, εμείς ο λαός και από την άλλη πλευρά οι εξουσιαστικές ελίτ. Γιατί αυτή η διαχωριστική γραμμή, αυτό που κάποιοι το κατηγορούν σαν λαϊκισμό, εγώ είμαι απόλυτα διατεθειμένος να υποστηρίξω αυτόν τον αριστερό λαϊκισμό που λέει ότι ο λαός δημιουργείται τη στιγμή του διαχωρισμού. Τη στιγμή που όλοι μας, παρότι μπορεί να έχουμε εσωτερικές αντιθέσεις και αντιφάσεις και συγκρουόμενα συμφέροντα, κάποια στιγμή λέμε εμείς είμαστε ο λαός και οι άλλοι είναι εκείνοι με τους οποίους πρέπει να συγκρουστούμε. Έτσι η ιδέα του κομμουνισμού γυρίζει στις κοινότητες, κτίζει τον λαό μέσα από τις κοινότητες, φτιάχνει μια νέα κοινοπολιτεία που μιλάει και νοιάζεται όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Τρίτον, αν ο ορίζοντας είναι η μορφή του κομμουνισμού, δύο είναι οι βασικές αρχές: ισότητα και δημοκρατία. Γιατί η ελευθερία, αν μιλήσουμε για την ελευθερία, δεν μπορεί να ανθίσει χωρίς ισότητα και ισότητα δεν υπάρχει χωρίς δημοκρατία. Για μας η ελευθερία είναι η προσωπική και συλλογική αυτονομία, η δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού και του ατομικού και του συλλογικού. Στον κλασικό μαρξικό ανθρωπισμό, η απελευθέρωση της εργατικής τάξης θα οδηγήσει στην απελευθέρωση του συνόλου της κοινωνίας. Σήμερα οι αποκλεισμένοι, αυτό το αόρατο μέρος της κοινωνίας, είναι αυτό το οποίο αγωνίζεται για το σύνολο, για το όλο.
αξίες παραμερισμένες επομένως, κακολογημένες, δαιμονοποιημένες, ξαναγίνονται καθολικές. Δεύτερο όμως, δημοκρατία. Όχι η αποστεωμένη ντεκαφεϊνέ δημοκρατία της αποκλειστικά αντιπροσωπευτικής τάξης που έχει γίνει ο καλύτερος σύντροφος του αρπακτικού καπιταλισμού. Δημοκρατία πρέπει να γίνει ένας συμμετοχικός τρόπος ζωής, να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που έλεγε ο Νίκος για την αρχή της Επανάστασης. Επεκτείνεται επομένως η δημοκρατία από την κεντρική πολιτική σκηνή στην οικονομική, κοινωνική και προσωπική ζωή μας. Ισότητα και δημοκρατία, δημοκρατία ως μορφή ζωής και όχι απλώς ως μέθοδος για να εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας και τους προέδρους. Ισότητα και δημοκρατία είναι οι δύο αρχές του κομμουνιστικού ορίζοντα και αυτές θεμελιώνουν το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τέταρτο και τελευταίο, ο κομμουνισμός ζημιώθηκε, ο υπαρκτός σοσιαλισμός, από τον συσχετισμό του και το γάμο που είχε με τον κρατισμό και τον οικονομισμό. Έτσι επιστρέφουμε, και εδώ για μένα ένα από τα βασικά μηνύματα και συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησής του, σε ένα ριζοσπαστικό βολονταρισμό. Μια άποψη της ιστορίας που παραμένει πεισματικά ανοιχτή, γιατί η δική μας παρέμβαση και αγώνας αλλάζει συνεχώς και την πορεία της, αλλά και εμάς του ίδιου τα υποκείμενα. Φτιάχνουμε την ιστορία μας σε συνθήκες που δεν επιλέγουμε, έλεγε ο Μάρξ. Αναγνωρίζουμε βέβαια την αρνητική ισορροπία των δυνάμεων, αλλά δεν αποδεχόμαστε ότι οι ταξικοί καθορισμοί και περιορισμοί θα αποφασίσουν αποκλειστικά το μέλλον μας. Αν δεν υπάρχει μονοπάτι, το φτιάχνουμε καθώς περπατάμε. Γινόμαστε συγγραφείς, σκηνοθέτες και ηθοποιοί στο έργο μας. Αν για τον Μάρξ ελευθερία είναι η κατανόηση και γνώση της αναγκαιότητας, σήμερα προσθέτουμε ότι η ελευθερία είναι προσπάθεια επίσης να υπερβούμε την αναγκαιότητα. Να, η πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κομμουνισμού που έχουμε σήμερα είναι μια κοινωνία ελεύθερων συνεταιρισμένων εργαζόμενων με συλλογική παραγωγική εργασία και δημοκρατικές αποφάσεις σε όλα τα σημαντικά θέματα της ζωής τους. Αλλά όπως είπαν και οι άλλοι σύντροφοι, ο κομμουνισμός δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή τον άμεσο προορισμό μας. Παραμένει ορίζοντας και φάρος. Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχει αναγκαιότητα, υπάρχει αγώνας και κόπος και μεγαλύτερη ευθύνη που έχει πέσει απάνω μας, η οποία συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Μήπως όμως, και τελειώνω, χάνει η ριζοσπαστική αριστερά την ενέργειά της όταν γίνει κυβέρνηση? Ναι και όχι, θα πει κάποιος. Εγώ θα πω ότι η ευθύνη μας είναι να εφεύρουμε συνεχώς τρόπους πολιτικής δράσης που αναγνωρίζουν τις μεγάλες δυνατότητες της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά δεν εγκαταλείπουν τη ριζοσπαστική και ανατροπτική κατεύθυνση. Ο κομμουνιστικός αρίζοντας οδηγεί στη συνεχή επίθεση στην ανισότητα, οδηγεί στην ανακατανομή, στην επέκταση της δημοκρατίας, στην εμβάθυνση των δικαιωμάτων, αλλά κάθε επιμέρους πολιτική πρέπει να ανοίγεται αμέσως σε παραπέρα βάθημα, κάθε επιτυχία σε νέα ρογμή. Αν κάθε αίτημα, κάθε πολιτική, κάθε επιτυχία γίνεται βήμα μιας μεγάλης πορείας που μεταφέρει πρώτον πόρους από το κεφάλαιο στους εργαζόμενους, δεύτερον ισχύ από το κράτος στους πολίτες. Αν προχωράει δηλαδή προς τον ορίζοντα όπως τον περιγράφω και διαχωρίζει την κοινωνία, τότε κάθε πολιτική, κάθε επιτυχία γίνεται προϋπόθεση για το επόμενο βήμα, την επόμενη ρήξη σε επάλληλα κύματα ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι, ο ορίζοντας του κομμουνισμού επικαθορίζει την καθημερινότητά μας. Δεν αποτελεί επομένως ο κομμουνισμός το τέλος, είτε με την έννοια του τερματικού σταθμού, είτε με την έννοια του σκοπού, ενός τεράστιου σκοπού που νομοτελειακά μας οδηγεί. Δεν θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα φωνάξουμε «Φτάσαμε! Είμαστε εδώ! Έχουμε κομμουνισμό!». Αντίθετα, αυτός ο ορίζοντας υπάρχει εδώ και τώρα, σε κάθε σχέση, σε κάθε αγώνα, σε κάθε νίκη, αλλά ακόμα και στις ήττες μας. Επαγγέλλεται τον ριζοσπαστικό ανθρωπισμό και συμφιλώνει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο, με τη φύση και με την μελλοντική ανθρωπότητα. Η Επανάσταση, όπως και ο έρωτας, σε χτυπάει κατά κούτελα. Δεν το περιμένεις πολλές φορές. Οι Γάλλοι το ονομάζουν «coup de foudre», χτύπημα στο μέτωπο. Οι Γάλλοι «you fall in love», πέφτεις. Δεν το έχεις επιδιώξει. Ο λαός μας προσωρινά ερωτεύτηκε τον ΣΥΡΙΖΑ
και τον έκανε το πολιτικό υποκείμενο της ριζικής αλλαγής. Τώρα μερικοί λένε να μετατρέψουμε τον έρωτα σε γάμο, με τις μουρμούρες, με τις ρουτίνες, με τις γκρίνιες και τα άλλα. Χωρίς τον έρωτα δεν επιβιώνει όμως ο γάμος. Αυτός για μένα είναι ο ορίζοντας του κομμουνισμού. Ο έρωτας με τον άνθρωπο, με τη φύση και με το μέλλον. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη μας ευθύνη σήμερα. Να απαντήσουμε σε αυτόν τον έρωτα και να τον διατηρήσουμε ως έρωτα και όχι σαν βαρεμένο γάμο. Και αυτή είναι μια ευθύνη στο λαό μας, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.